Gotcha. Καλώς ήρθατε, πολύ ωραία. Καλώς ήρθατε. Θέλει προσευχή μας. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Ο Βασιλιάς του Ουράνιου και του Άγιου και το Πνεύμα της Αληθείας, ο Χαπαταγού Παρών και τα πάντα πλήρων, ο Θησαυρός των Αγαθών και η Ζωής και ο Υιός, η Αλφαία και Σύνος εν ημί, εκατάσταση μας, από πάσης ηλίδος, και σώσουν αγαθέντα σε τα σύνορα. Μια παράκληση θα κάνω. Όσο χρόνο θα χρειαστεί να αναγνώσω ομιλία του Αγίου Βασιλείου πάνω στους μάρτυρες που γιορτάζουν αύριο, ένα μικρό διάστημα από το μυαλό σας να περνάει προσευχή. Γιατί πρόκειται για θησαυρό και κοιμήλιο της ψυχής. Αυτό που θα ακούσουμε όλοι μας είναι λόγος πάνω στους 40 μάρτυρες που γιορτάζουν αύριο. Ποιος χορτασμός θα μπορούσε να υπάρξει από τη μνήμη των μαρτύρων? Αυτός που αγαπάει τους μάρτυρες δεν χορταίνει να τους φέρνει στη μνήμη του. Είναι άλλωστε ολοφάνερο ότι αυτός που παραδέχεται γενναίους άνδρας δεν θα στερήσει καθόλου να κυνηγήσει να τους μιμηθεί όταν βρεθεί σε ίδιες περιστάσεις. Να καλοτυχήσουμε αληθινά αυτόν που μαρτύρησε, που έχισε το αίμα του για το Χριστό. Για να γίνουμε μάρτυρες, όχι χύνοντας το αίμα μας, αλλά μέσα στη διάθεσή μας. Και θα καταλήξουμε να αξιωθούμε τα ίδια στεφάνια με εκείνα που πήραν και οι μάρτυρες. Χωρίς να διωχτούμε, χωρίς να καούμε στη φωτιά, χωρίς να μαστιγωθούμε. Εμείς
σήμερα δεν πρόκειται να θαυμάσουμε ένα μάρτυρα μόνο. Ούτε δύο. Ούτε ο αριθμός των μαρτύρων που εμείς θα επενέσουμε και θα κομιάσουμε και θα καταλογηθήσουμε φτάνει τους 10. Αλλά είναι 40 οι άνδρες που θα καλοτυχήσουμε, που θα εγκομιάσουμε. Είχαν 40 σώματα, ο καθένας το δικό του. Ψυχή μόνο μία. 40 σώματα, 40 μάρτυρες, μόνο ψυχή μία είχαν. Γιατί είχαν μία πίστη, ένα Χριστό, μια αγάπη. Στο όνομα βέβαια του Χριστού. Και βέβαια και μία αντοχή και μία αντίσταση απέναντι στους εχθρούς του Χριστού. Όλοι και οι 40 μάρτυρες ήταν ένας και ένας. Ίσοι στη διάθεση και ίσοι στον αγώνα. Γι' αυτό και όλοι αξιοθήκανε την ίδια τιμή. Πήρανε το ίδιο στεφάνι της δόξας του Θεού. Ποιος λόγος θα μπορούσε να περιγράψει, ποιο στόμα, ποια γλώσσα, ποια λόγια θα μπορούσαν να περιγράψουν την αξία των μαρτύρων, την αξία αυτών των Αγίων Ανδρών. Δεν θα επαρκούσαν 40 γλώσσες να περιγράψουν τους 40 άνδρες. Αλλά και 40 γλώσσες να περιγράψουν έναν άνδρα μόνο. Γιατί η αξία του ενός είναι απερίγραπτη έξω από κάθε μυαλό. Πρόκειται λοιπόν για ένα πλήθος 40 άνδρες, μια φάλαγγα. Και όπως λέει ο Άγιος Βασίλειος, μια παράταξη δυσκολοκαταγόνιστος. Δηλαδή δεν μπορούσαν να αντιπολεμήσουν εύκολα οι αντίπαλοι. Εξίσου ανίκητος στους πολέμους και άφθαστος επένους. Είχα πάρει μέρος σαν στρατιώτες και σαν αξιωματικοί και σε πόλεμο του άρχοντα ενώπιον του οποίου μαρτύρησαν και αποδείχθηκαν άνδρες γενναίοι και εκεί. Ελάτε τώρα, αφού τους φέρουμε μπροστά μας, μπροστά στη μνήμη μας, να τους έχουμε παρόντες. Και είναι παρόντες, είναι παρόντες. Θα το δούμε στη συνέχεια. Είναι παρόντες. Αφού δείξουμε πρώτα σε όλους, αφού δούμε όλοι μας την εικόνα τους, λέει οι ζωγράφοι, φέρνουν, λέει, με χρώματα επάνω στην εικόνα μια σκηνή από ένα αγώνα. Και έτσι έχεις στη μνήμη σου, όταν το βλέπεις, τι έγινε τη στιγμή που κατέγραψε το πινέλο του ζωγράφου. Και αυτοί που περιγράφουν ιστορικά γεγονότα, γράφουν με την πένα στο βιβλίο και αυτοί περιγράφουν σκηνές. Και εμείς θα κάνουμε
όχι εγώ, ο Άγιος Βασίλειος, ο Μέγας, κάτι ανάλογο. Και θα εξιστορήσει και θα ζωγραφίσει κομμάτια. Όχι, δεν περιγράφεται η ζωή του Αγίου με κανένα τρόπο και μάλιστα του μάρτυρα. Αλλά κομμάτια από το βίο του μαρτυρίου των Αγίων. Οι λόγοι, τα λόγια που λέμε εμείς, δεν καταδέχονται να υποταχθούν σε κανένα κανόνα γλώσσας. Μπορεί τώρα να σε ακολουθεί κανόνες. Του μάρτυρα η ζωή και το μαρτύριο δεν μπορεί να υπακούσει στον κανόνα. Δεν γίνεται. Είναι κατά πολύ ανώτερος από κάθε περιγραφή ρητορική. Άλλωστε, αυτοί που εγκομιάζουν, παραδείγματος χάρη μιλάνε για το 1821, για τα ηρωικά κατορθώματα, παίρνουν γεγονότα του κόσμου αυτού. Εδώ πρόκειται να εγκομιάσουμε ανθρώπους που τα γεγονότα δεν έχουν εικόνες από τον κόσμο αυτό. Γιατί δεν είναι κόσμια γεγονότα. Είναι υπερκόσμια, είναι έξω από τη λογική, είναι του ουρανού γεγονότα. Δεν τα περιγράφει το μυαλό. Γι' αυτό δεν υποτάσσονται σε λόγια λογικής και γλώσσας. Οι Άγιοι δεν είχαν μία πατρίδα. Οι 40 μάρτυρες. Γιατί ο καθένας καταγόταν από διαφορετική πατρίδα. Επίγεια. Τι λοιπόν θα τους πούμε αφού δεν είχαν μία πατρίδα? Απάτριδες. Δεν είχαν πατρίδα. Ή θα σε ονομάσουμε οικουμενικούς πολίτες. Οικουμενικός πολίτης σημαίνει ότι είναι πολίτες όλης της οικουμένης. Σίγουρα αυτό είναι μια πραγματικότητα. Γιατί ήσαν και όταν ζούσαν, είναι και το στη ζωή αυτή, σαν άνθρωποι. Είναι και τώρα που πραγματικά ζουν πολίτες πόλης, πατρίδας, της οποίας είναι τεχνίτης και δημιουργός ο Θεός. Ποια πόλη έχει χτίσει ο Θεός και είναι αιώνια σαν για Αυτόν. Και είναι ο τεχνίτης και ο δημιουργός της. Είναι πόλη του ουρανού. Αυτής της πατρίδας είναι πολίτες. Γι' αυτό είναι παγκόσμιοι και είναι και οικουμενικοί. Όλης της οικουμένης. Αυτή λοιπόν η πατρίδα είναι η Άνω Ιερουσαλήμ. Αυτή είναι η μητέρα και του Αποστόλου Παύλου, η Άνω Ιερουσαλήμ. Αυτή είναι και δική μας μάνα και μητέρα. Η πατρίδα αυτή, η πόλη που μας περιμένει. Δεν γίνεται για εκεί γεννηθήκαμε και πουθενά άλλου. Για την Άνω Ιερουσαλήμ. Κοινό πατέρα έχουμε και κοινό αδελφό όλοι μας, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και έχουμε υιοθεσία όλοι μας, που έχει πραγματοποιηθεί με το Πνεύμα του Άγιο. Με το Πνεύμα του Άγιο. Μεγάλη είναι η βοήθεια εκείνων που δοξάζουν τον Κύριο, γιατί έχουν και συνδρομή από ψηλά. Βοηθούνται από ψηλά. Αυτοί τώρα οι 40 μάρτυρες έχουν μετατεθεί. Έχουν πάρει μετάθεση. Πώς λέμε, πήρε μετάθεση και πήγε στη Δράμα
από την Καβάλα και αυτοί οι 40 και έχουν πάρει μετάθεση από τη γη, αλλά και είναι στη γη. Είναι στην Άνω Ιερουσαλήμ. Ποιος είναι ο τρόπος που οι 40 μάρτυρες, ο τρόπος που μετατεθήκανε, εμείς λέμε θα βάλω ένα μέσο και επειδή είναι στα σύνορα και κακοπερνάει, θα τον φέρω στην Αθήνα. Ο τρόπος είναι πονηρός ο δικός μας. Αλλά ο τρόπος που οι Άγιοι πήραν τη μετάθεση από τη γη στον ουρανό, ποιος είναι? Ποιος είναι ο τρόπος αυτός? Θα μας το πει ο Άγιος. Σημειώστε ότι είναι σύγχρονος ο Άγιος Βασίλειος με τους Αγίους. Πότε έζησαν αυτοί? Το 325, που ήταν αυτοκράτορας στην Ανατολή ο Άγιος Κωνσταντίνος και στη Δύση ο Λυκίνιος. Ήταν χωρισμένο, ήταν μία απέραντη αυτοκρατορία, την κόβει στη μέση ο Άγιος Κωνσταντίνος και λέει πάρε εσύ τη Ρώμη στην Ιταλία και ορισμένα άλλα μέρη και εγώ θα πάρω την Ανατολή. Λοιπόν, ο Λυκίνιος, εκείνος ήταν αυτοκράτορας, εκείνος έδωσε τη μετάθεση, τον τρόπο μετάθεσης. Να το δούμε. Για να το δούμε. Τότε, ο Λυκίνιος, ή δολολάτρης, εξέδωσε ένα διάταγμα. Ασεβές και άθεο. Διάταγμα ασεβές και άθεο. Να μη ομολογούν πίστη στο Χριστό. Τι σημαίνει αυτό? Σας διατάζω να αρνηθείτε το Χριστό. Ή διαφορετικά να τιμωρούνται. Αυτό έλεγε το φιρμάνι του αυτοκράτορα. Και βέβαια ο παραβάτης του διατάγματος είχε να αντιμετωπίσει κάθε είδος τιμωρίας και είχε ξεσηκωθεί πολύς και άγριος θυμός από μέρους των αδίκων δικαστών εναντίον των χριστιανών. Έφερναν γύρω γύρω στο μυαλό μία μεγάλη ποικιλία από τρόπους εξοντώσεως των χριστιανών που ομολογούσαν τον Χριστό. Μια πολύ μεγάλη ποικιλία. Συκοφαντίες, δολοπλοκίες εναντίον των χριστιανών, ποικίλα είδη βασανισμού και βασανιστές ήσαν απολύτως αναγκαίοι. Η φωτιά ήταν ετοιμασμένη. Το ξύφος απονισμένο. Ο σταυρός είχε στηθεί. Ο λάκκος, ο τροχός με τα μαχαίρια που πέρασε η Αγία Κατερίνη με τα μαχαίρια για να γίνει να αλεστεί, τα μαστίγια έτοιμα και ας προσέξουμε. Άλλοι όταν άκουσαν το διάταγμα και τις απειλές αυτές έφυγαν στην ερημιά, χριστιανοί πήγαν στην ερημιά. Άλλοι υπέκυπταν και προσκυνούσαν τα είδωλα. Άλλοι κλονιζόντουσαν. Μερικοί κατατρόμαζαν και με μόνο το όνομα της δοκιμασίας, μόνο που άκουγαν τη δοκιμασία που θα περάσουν, παραλυνόντουσαν. Για χριστιανούς μιλάμε. Βλέπουμε τους Αγίους. Τι συνέβη μέσα στο πλήρωμα της Εκκλησίας, βλέπουμε εδώ πέρα τώρα. Που εμείς έχουμε τους Αγίους και λέμε
Άγιε μου, δώσε μου την υγεία. Καλά κάνουμε. Και οι Άγιοι δίνουν την υγεία. Αλλά πού στηριζόμαστε? Πού στηριζόμαστε? Άλλοι δε, αφού ερχόντουσαν κοντά στα βασανιστήρια, άλλοι λέγανε πιστεύω στον Χριστό. Και μόλις πλησίαζαν, λέει, στα βασανιστήρια και άρχισαν, τρελαινόντουσαν. Δεν άντεχε το μυαλό. Δεν άντεχε το μυαλό. Άλλοι δε μόλις έμπαιναν στον αγώνα, έπειτα δυνατούσαν να υπομείνουν μέχρι το τέλος τα βασανιστήρια και λίγιζαν όταν είχαν φτάσει στη μέση του αγώνα. Λίγιζαν. Έλεγαν τέλος, δεν πιστεύω. Έμοιαζαν με εκείνους, λέει, που όταν τους πιάσει τρικυμία στη θάλασσα και κινδυνεύει το πλοίο να φουντάρει, πετάνε τα πράγματα που έχουν πάει και έχουν κουραστεί για να συγκεντρώσουν το εμπόρευμα για να σώσουν τη ζωή τους. Τότε λοιπόν οι ανίκητοι και γενναίοι στρατιώτες του Χριστού παρουσιαστήκανε στο μέσο, ενώ ο άρχοντας τους έδειχνε το διάταγμα του βασιλιά και απαιτούσε την υπακοή. Τους λέει, το βλέπετε, ή υπακούνται και θυσιάζετε στα είδωλα ή σας περιμένουν αυτά. Στη μέση και οι 40 μπροστά στον άρχοντα με θαρατή φωνή, με θάρρος και γενναιότητα, χωρίς να φοβηθούν τίποτε από αυτά που έβλεπαν, χωρίς να τρομάξουν από τις απειλές, ομολόγησαν όλοι ότι είναι χριστιανοί. Ω μακάριες γλώσσες που αφήσατε εκείνη την ιερή ομολογία, την οποία ο αέρας μεν που τη δέχτηκε αγιάστηκε. Οι άγγελοι που την άκουσαν χειροκρότησαν. Ο διάβολος μαζί με τα δαιμόνια πληγώθηκε. Ο δε Κύριος την έγραψε στους ουρανούς, την ομολογία τους. Χριστιανός ημί, με μια φωνή, σαν να ήταν ένας, όχι πολλοί, και οι 40 είπαν σε ελληνικό αριθμό, οι 40, χριστιανός ημί. Γι' αυτό λέει, ω Άγιε γλώσσε, μακάριες γλώσσες. Ο καθένας λοιπόν παρουσιάστηκε στη μέση και είπε, χριστιανός ημί. Φέρτε μπροστά σας, να φέρω κι εγώ μαζί σας, ένα στάδιο μπροστά μας, γιατί έτσι και γινόταν, ένα στάδιο. Την ώρα που ξεκινάνε τα αγωνίσματα, στείνεται ο άνθρωπος και βλέπει τώρα στην τηλεόραση και φωνάζει «Αδάμ Κωνσταντίνος, παρόν» και χειροκροτάνε απ' έξω. Το όνομα του κάθε αθλητή. Το όνομα του κάθε αθλητή. Ακούνε λοιπόν οι αθλητές το όνομα και μπαίνουν έτοιμοι να αγωνιστούν. Έτσι λοιπόν και αυτοί οι 40, αφού περιφρόνησαν τα ονόματα με τα οποία τους είχαν ονομάσει από τη γέννηση, είχαν δώσει οι γονείς στον καθένα όνομα και οι 40 είχαν, θα τα δούμε στο τέλος. Δεν ανέφεραν τα ονόματά τους, δεν είμαι ο Κανδίων, ο Άβυγος, ο Τάδε, αλλά αντί του ονόματος, χριστιανός ημί. Και όλοι έκαναν το ίδιο και έτσι ο ένας έδεσε τον εαυτό του με τον επόμενο και ο επόμενος τον επόμενο με μία λυσίδα που είχε το ίδιο όνομα, χριστιανός είμαι. Τι λοιπόν έκανε τότε ο Κυρίαρχος, εκείνος που τους έδειξε το διάταγμα,
διότι ήταν φοβερός και πολυμήχανος στο να μεταχειρίζεται κολακίες και να μεταπίθει με τις απειλές. Στην αρχή τους εδελέασε με τις κολακίες, προσπαθώντας να παραλύσει τον τόνο της πίστεως. Αυτοί ήταν χαλιβδωμένοι καλά στην πίστη επάνω και προσπαθούσε με κολακίες να τους ξεχαλιβδώσει, να τους αμβλύνει τη δυναμικότητα που είχανε. Με κολακίες, δηλαδή, μη χαραμίζετε τα νιάτα σας και ανταλλάζετε τη γλυκιά αυτή ζωή με τον άγουρο θάνατο. Γιατί είναι πράγμα ανάρμοστο αυτοί που έχουν συνηθίσει να αριστεύουν στους πολέμους, ήταν άριστοι στον πόλεμο. Δεν ταιριάζει εσείς που είστε γενναίοι, είσαστε γενναίοι στον πόλεμο, να πεθαίνετε σαν κακούργοι. Δεν λυπόσαστε τα νιάτα σας. Παλικάρια τέτοια σαν και εσάς που έχετε πάρει βραβεία στον πόλεμο, να πεθαίνετε σαν κακούργοι. Για να δούμε. Και πρόσφερε κοντά στις υποσχέσεις, πρόσφερε και χρήματα, τα χρήματα του Ιούδα. Αλλά άλλα δεν προσέφερε, δηλαδή βασιλικές τιμές και απονομές αξιωμάτων. Τους είπε θα σας δώσουμε και αξιώματα, θα γίνετε μεγάλοι, κοντά στον άρχοντα τον αυτοκράτορα θα είσαστε, οι πρώτοι. Και με μοίριες τέτοιες επινοήσεις προσπαθούσε να τους δολώσει. Επειδή όμως δεν κάμπτονταν, δεν λύγιζαν με τη δοκιμασία αυτή, χρησιμοποίησε και ένα άλλο είδος τεγνάσματος ή τεγνασμάτων. Τους απειλούσε με πληγές και θανάτους και με δοκιμασία αθεράπευτων κακών. Δεν πρόκειται να σας γλιτώσει τίποτα, θα περάσετε από βασανιστήρια που τελειωμό δεν θα έχουνε, αφού δεν πιάσαν οι κολακίες, πιάνει τώρα η απειλή. Ποια όμως ήταν τα έργα των μαρτύρων, γιατί λέγουν, απαντάνε τώρα οι μάρτυρες, μας δολώνεις Θεομάχε, να αφήσουμε τον Κύριο και να δουλέψουμε στους καταστρεπτικούς δαίμονες με το να προτείνεις τα αγαθά σου. Τι προσφέρεις τόσα πολλά όσα φροντίζεις να αφαιρέσεις. Θα το ξαναπώ εκείνο, προσέξτε. Να το πω αλλιώς. Μήπως προσφέρεις τόσα πολλά όσα προσπαθείς να μας αφαιρέσεις. Συγκρίνεται το ένα με το άλλο. Σαν να λέει, θα το δούμε παρακάτω. Είναι ένα μόριο αυτά που προσφέρει μπροστά σε εκείνα που προσπαθούσε να σε αφαιρέσει. Προσφέρεις, δεν δέχομαι την τιμή που είναι μητέρα της ατιμίας. Προσέξτε το. Τους πρόσφερε τιμές. Αυτή η τιμή που μας κάνεις είναι μητέρα της ατιμίας. Γιατί θα ατιμάσουμε τον ευεργέτη μας Χριστό. Προσφέρεις χρήματα που παραμένουν εδώ και δόξα που μαραίνεται. Με κάνεις γνωστό στο βασιλιά, αλλά με αποξενώνεις από τον αληθινό βασιλιά. Γιατί με τσιγκουνιά προτείνεις λίγα από το αγαθά του κόσμου. Τσιγκούνης του λέει είσαι. Λίγα από τα αγαθά που έχει ο κόσμος μας δίνεις. Τόσα πολλά αγαθά και ο κόσμος μας δίνει με τσιγκουνιά λίγα. Εμείς ολόκληρο τον κόσμο τον περιφρονήσαμε. Αυτά που βλέπουμε δεν είναι αντάξια της ελπίδας που έχουμε για τον ουρανό. Βλέπεις τον ουρανό αυτό, ας πρέξουμε λίγο τώρα.
Βλέπεις τον ουρανό αυτό, λένε στον άρχοντα. Πόσο καλός είναι στο να το βλέπεις και πόσο μεγάλος. Και τη γη, πόσο μεγάλη είναι. Και τα αξιοθαύμαστα που είναι πάνω στη γη, τα βλέπεις. Τίποτα από όλα αυτά δεν εξισώνεται με την ευτυχία των δικαίων, με τη μεγαλειότητα των δικαίων. Γιατί όλα αυτά που βλέπεις παρέρχονται, φεύγουν. Τα δικά μας όμως που εμείς πιστεύουμε παραμένουν και είναι αιώνια. Μια χάρη ποθώ, μια χάρη επιθυμώ, μια χάρη λαχταρώ, το στεφάνι της δικαιοσύνης. Το στεφάνι της δικαιοσύνης. Είμαι φιλόδοξος για την ουράνια τιμή. Μια τιμωρία φοβούμε. Αυτή της κολάσεως. Εκείνο το πυρ είναι φοβερό για μένα. Αυτό δε που απειλείται από σας η φωτιά, η πρόσχερη, τη φτιάχνετε εσύ και σβήνει. Η άλλη δεν σβήνει ποτέ. Τα χτυπήματά σας που θα μου κάνετε πληγές τα λογαριάζω σαν βέλη μικρών παιδιών. Γιατί χτυπάς το σώμα που αν αντέξει περισσότερο στεφανώνεται λαμπρότερα. Παίρνει καλύτερο στεφάνι. Εάν δεν γρηγορότερα το σώμα υποκύψει το θάνατο, φεύγει απαλλαγμένο από δικαστές σκληρούς σαν και εσάς. Φιλοδοξείτε και να γίνετε κυρίαρχοι και στις ψυχές μας. Σεις οι οποίοι βεβαίως, εάν δεν τιμηθείτε περισσότερο και από το Θεό μας, με την ιδέα ότι βρίζεστε από εμάς στο έπακρον, στεναχωριόσαστε. Και απειλείτε τις φοβερές αυτές τιμωρίες με το να κατηγορείτε την πίστη μας σαν έγκλημα. Αλλά όμως δεν θα βρείτε δειλούς. 40. Δεν θα βρείτε δειλούς. Ούτε φιλοτομαριστές. Ούτε ευκολοτρόμακτους. Λόγω της αγάπης μας προς τον Θεό. Τι άραγε θα σαν αυτοί. Να, εμείς είμαστε έτοιμοι και να τροχιστούμε και να μας γυρίσει το σώμα σαν βίδα γύρω γύρω, να στρεβλωθούμε και να καούμε και να δεχτούμε κάθε είδος βασανιστήρια. Η απάντηση που δώσαμε στον άρχοντα. Όταν ο υπερήφανος λέει και βάρβαρος άρχοντας άκουσε αυτά, μην μπορώντας να υποφέρει το θάρρος των ανδρών και βράζοντας από θυμό, σκεπτότανε τι τρόπο θα μπορούσε να βρει ώστε να κάνει αυτούς να υποφέρουν αβάσταχτα και συνέχεια. Βρήκε λοιπόν τον τρόπο της μεταθέσεως. Αυτός είναι ο τρόπος μεταθέσεως. Πώς μετατέθηκαν από εδώ, εκεί ψηλά, θα μας πει τώρα εδώ τον τρόπο που πήραν τη μετάθεση. Και κοιτάξτε πόσο είναι φοβερός και ο άρχοντας και ο τρόπος. Αφού δηλαδή παρατήρησε προσεκτικά το κλίμα της περιοχής, ότι ήταν ψυχρό και ότι η εποχή του έτους ήταν χειμώνας και παραφύλαξε να είναι νύχτα, κατά την οποία το ψύχος γινόταν πιο βαρύ, άλλωστε δε τότε και φυσούσε βοριάς δυνατός, τους διέταξε όλους να ξεγυμνωθούν στο ύπεθρον, να πεθάνουν στο μέσο της πόλεως από την παγωνιά. Βγάτε τα ρούχα όλα και
τη μέση της πόλης από την κατάψυξη. Εξάπαντος δεν γνωρίζετε όσοι έχετε πείρα από χειμώνα πόσο ανυπόφορο είναι το βασανιστικό αυτό είδος. Δηλαδή να είσαι γυμνός μέσα στην κατάψυξη. Για τις άλλους δεν είναι δυνατόν να δειχθεί πόσο μεγάλο κακό, πόσο βασανιστήριο είναι αυτό το είδος να σε γυμνώσει τη βαγονιά. Παρά μόνο όταν ο ίδιος το περνάς, το καταλαβαίνεις. Και ας προσέξουμε, γιατί το σώμα που θα εκτεθεί στο ψύχος, το λέω αργά αργά και να το προσέξουμε, στην αρχή μεν, ενώ το αίμα πίζει, πίζει το αίμα, γίνεται ολόκληρο μαυροκίτρινο το αίμα μέσα στην παγωνιά. Έπειτα χοροπηδάει, σπασμούς δηλαδή, το αίμα και ανατινάζεται προς τα πάνω. Χοροπηδάει το αίμα. Ενώ τα δόντια χτυπούν και οι ίνες συσπώνται και όλο το σώμα χωρίς να θέλει παθαίνει σπασμούς. Χωρίς να θέλει. Κάποιος τσουχτερός πόνος και πόνος ανίποτος που φτάνει μέχρι το μεδούλι στα κόκαλα κάνει δύσκολο βάστακτο το αίσθημα σε αυτούς που παγώνουν. Δεν αντέχουν. Έπειτα ακροτηριάζεται. Τι σημαίνει αυτό? Παγώνουν τα άκρα, χέρια, πόδια και δεν υπάρχουν πια. Δεν λειτουργούν καθόλου. Τα άκρα ακροτηριάζεται. Είναι σαν να τα σκόψει. Τα έχει θερίσει η παγωνιά. Ενώ τα άκρα καίονται σαν από φωτιά. Σαν από φωτιά. Γιατί με το να απομακρύνεται η θερμότης, το αίμα δηλαδή που είναι ζεστό, φεύγει από τα άκρα, απομακρύνεται η ζεστασιά από τα άκρα του σώματος και να φεύγει συγχρόνως εις το βάθος, αφήνει νεκρά μεν τα μέρη από όπου απομακρύνθηκε το αίμα. Παραδίδει δε σε δυνατούς πόνους αυτά από τα οποία υποχωρεί το αίμα. Φρικτή πόνη. Ενώ ο θάνατος πλησιάζει λίγο-λίγο με το πάγωμα. Τότε λοιπόν καταδικαστήκαν να διανυκτερεύσουν οι πέθροι όταν η μεν λίμνη, υπήρχε μια λίμνη γύρω από την οποία η πόλη συνακτισμένη και μέσα στην οποία οι Άγιοι αγωνιζόντουσαν τα αγωνίσματα αυτά. Η λίμνη ήταν υποδρόμιο, λέει, είχε παγώσει και κάνανε υποδρομιακούς αγώνες επάνω. Γιατί είπαμε στάδιο και είχε γίνει ξηρά. Τα δε ποτάμια που συνεχώς έτρεχαν αφού πάγωσαν σταμάτησαν να τρέχουν. Και η απαλή φύση του νερού μεταβλήθηκε σε σκληρή σαν πέτρα. Το νερό που είναι απαλό έγινε τσιμέντος. Τότε λοιπόν αφού άκουσαν τη διαταγή, ευχαρίστως ο καθένας έβγαλε από πάνω του και το τελευταίο ρούχο. Και το τελευταίο ρούχο. Και βάδιζαν για να πεθάνουν το θάνατο του ψύχους. Προτρέποντας ο ένας τον άλλον σαν να πήγαιναν να πάρουν λάφυρα. Τόση όρεξη, τόση ζεστασιά μέσα στην παγωνιά είχανε, ώστε πήγαιναν με πείνα μεγάλη να κάνουν το αγώνα, το βασανιστήριο αυτό που τους υποβάλλει ο βασιλιάς. Ας μη βγάλουμε, έλεγαν, συγγνώμη, ναι, ας μη βγάλουν, έλεγαν, τα ρούχα, τα βγάλανε τα ρούχα, αλλά προσέξουμε, είναι σαν να πούνε, βγάζοντας τα ρούχα
Είναι σαν να πετάμε τον παλιό άνθρωπο, αυτόν που βγήκε από τον παράδεισο, που βγήκε γυμνός. Αυτό κάναμε και εμείς τώρα. Βγάζουμε τα ρούχα γυμνή, όπως γυμνή βγήκε ο Αδάμ και η Εύα από τον παράδεισο. Σε ευχαριστούμε Κύριε, γιατί μαζί με τα ρούχα αυτά αποβάλλουμε και την αμαρτία. Αυτό ήταν τα ρούχα που βάλαμε. Αποβάλλουμε και την αμαρτία. Την οποία εισπράξαμε όταν το φίδι μας μίλησε κάποτε στον παράδεισο. Ας μην κρατήσουμε τα ημάτια προς χάριν του παραδείσου που χάσαμε. Τι, θα προδώσουμε τον Κύριο? Και ο Κύριος, ο Κύριός μας, και εκείνος γυμνώθηκε. Στο Σταυρό γυμνώσει. Αν ανοίξουμε το 20ο κεφάλαιο, πρέπει να είναι στο Ματθαίο, λέει, και εξεδίσαν το τα ημάτια αυτού, του βγάλανε τα ρούχα και ενέδισαν αυτόν κόκκινο χιτόνα. Του βάλανε κόκκινο βασιλικό να τον κορώνουν και να τον εμπέξουνε. Και στο τέλος τον καρφώνουν γυμνό στο Σταυρό. Λέει και ο Κύριος γυμνός αγωνίστηκε. Λοιπόν και εμείς του Κυρίου είμαστε γυμνοί, μπαίνουμε να αγωνιστούμε. Θα εξαλείψουμε λοιπόν από μόνοι μας την κατηγορία που έχει καταγραφεί σε βάρος μας. Είχαν κάποια κατηγορία εις πράξη αυτή του Αδάμ και της Εύας, την αμαρτία. Με μια φωνή έλεγαν δρυμείς, όχι μόνο δρυμείς. Η λέξη δεν λέει τίποτα. Τσουχτερός το κρύο, αλλά γλυκής ο παράδεισος. Αλλά γλυκής ο παράδεισος. Το πάγωμα οδυνηρό, αλλά γλυκιά η ανάπαυση που μας περιμένει. Ας υπομείνουμε λιγάκι και ο κόλπος του Αβραάμ θα μας ζεστάνει. Θα ανταλλάξουμε μία νύχτα παγωμένη με αιώνια ζωή, με αιώνια ζωή, με αιώνια ζωή. Μία νύχτα παγωμένη με αιώνια ζωή. Ας καούν τα πόδια για να χορεύουν διαρκώς με τους αγγέλους. Ας αποκοπούν τα χέρια για να υψώνονται με θάρρος προς τον Δεσπότη Χριστό. Πόσοι από τους στρατιώτες μας δεν έπεσαν στη μάχη με το να τηρούν την πίστη στον φθαρτό βασιλιά. Εμείς για την πίστη στον αληθινό βασιλιά δεν θα χαρίσουμε τη ζωή αυτή. Πόσοι από τους κακούργους θανατώθηκαν αφού συνελήφθηκαν για αδικήματα. Εμείς δεν θα υποφέρουμε το θάνατο για χάρη του Χριστού. Ας μην ξεστρατήσουμε στρατιώτες. Ας μην δώσουμε τα νότα στο διάβολο. Στήθος. Νότα στο διάβολο σημαίνει οπισθοχώρηση. Στήθος. Λέγανε και οι παλιοί Σπαρτιάδες, λέγανε άμα γυρίσει πληγωμένος στο στήθος να τον τιμήσουμε. Άμα γυρίσει με την πληγή πίσω στην πλάτη να τον ατιμάσουμε. Όχι, δεν θα γυρίσουμε τα νότα στο διάβολο, το στήθος μπρος στον αγώνα. Σάρκες είναι, ας μην τις λυπηθούμε, επειδή πρέπει εξάπαντος να πεθάνουμε, ας πεθάνουμε
για να ζήσουμε. Ας πεθάνουμε για να ζήσουμε. Αυτή είναι. Προσευχή λοιπόν. Ας γίνει Κύριε η θυσία μας ενώπιόν Σου. Και μακάρι να γίνουμε δεκτοί σαν ζωντανή θυσία. Ευάρεστη σε σένα με το να γίνουμε ολοκαυτώματα. Ολοκαύτωμα είναι εκείνο που καίγεται ολόκληρο και δεν μένει τίποτα. Να γίνουμε ολοκαυτώματα. Πώς? Αντί φωτιάς, ολοκαυτώματα μέσα στο ψύχος. Καλή προσφορά. Αυτή είναι μια καινούργια θυσία. Μέχρι τότε τους καίγανε στη φωτιά. Τώρα λέει αυτή η θυσία που γίνεται είναι καινούργια θυσία με άλλο είδος φωτιάς, που και αυτό καίει, η παγωνιά. Αυτά τα παρακλητικά λόγια μετέδιδαν ο ένας τον άλλον και προέτρεπαν ο ένας τον άλλον σαν να εκτελούν κάποια σκοπιά στον πόλεμο. Φύλαξε καλά, πρόσεξε μην περάσει ο εχθρός, σαν να φύγει να κάνει μια σκοπιά, λέει. Περιφρονούσαν τη νύχτα, περιφρονούσαν και την παγωνιά. Υπέμεναν τα παρόντα με γενναιότητα, είχαν χαρά για τα ελπιζόμενα αγαθά και περιφρονούσαν τους εχθρούς τους. Όλων δε μία ήταν η ευχή. 40 μπήκαμε, 40 να τελειώσουμε μαζί. Αυτή ήταν η ευχή. 40 μπήκαμε, 40 να φύγουμε με στεφάνια ψηλά στον ουρανό. Είναι τίμιος αυτός τον οποίον ετοίμησες με τη, ο αριθμός δηλαδή, είναι τίμιος λέει, ο 40 αριθμός είναι ιερός. Γιατί Κύριε τον τίμησες εσύ με 40 μέρες νηστεία. Με 40 μέρες νηστείας τον τίμησε και ο Μωυσής, όταν πήρε τις 10 εντολές στο όρο Σινά. Άρα ας μείνει Κύριε, αφού είναι ιερός ο αριθμός, να γίνει να είμαστε 40, να έρθουμε στην αγκαλιά Σου. Και τέτοια μεν ήταν η ευχή εκείνων, η προσευχή τους δηλαδή. Ένας από τον αριθμό ήταν 40. Αφού ελίγησε, ένας λίγησε. Στα βασανιστήρια έφυγε σαν λιποτάκτης. Και άφησε απαρηγόρητο πένθος στους Αγίους, στους 39. Ο ένας σηκώνεται, γυρίζει δανότα. Εγώ δεν πιστεύω. Λιποτάκτης. Ο Κύριος, αλλά λέει βαρύ πένθος στους 39. Πάρε Παναγία μου. Ο Κύριος όμως δεν επέτρεψε να γίνουν ατελέσφορη παρακλήση του, η προσευχή τους ακούστηκε. Διότι εκείνος που είχε αναλάβει τη φρούρηση, ένας που τους φύλαγε των μαρτύρων, θερμενόμενος πλησίων σε κάποιο φυλάκιο, παρατηρούσε αυτό που έμενε να γίνει, έτοιμος για να δεχθεί αυτούς από τους στρατιώτες που θα κατέφευγαν. Είχαν φτιάξει ένα λουτρό με ωραίο νερό χλιαρό. Όποιος πει εγώ δεν πιστεύω στον Χριστό, να μπει μέσα στο λουτρό να γλιτώσει τη ζωή του. Σηκώνεται ο ένας και πάει στο λουτρό να γλιτώσει τη ζωή του μετά από βασανιστήρια και εκεί έμεινε. Γιατί κατάψυξη και ζεστασιά, τέλος ζωής, τέλος ζωής. Αυτό όμως κατά τον τρόπο, τρόπο κακούργο επινοήθηκε από τους εχθρούς. Να βρουν δηλαδή και τα λοιπά, πάνε παραπέρα. Λοιπόν, κατά τον χρόνο που αγωνιζόντουσαν οι 39, αυτός ο φύλακας που φύλαγε παρατηρούσε να δει το τέλος, τι θα γίνει στις 39. Είδε όμως παράδοξο θέαμα, είδε παράδοξο θέαμα.
να κατεβαίνουν από τον ουρανό ουράνιες δυνάμεις, 39 άγγελοι, 40 άγγελοι, όχι 39, 40, για να στεφανώσουν τους 40 μάρτυρες. Στεφανώνουν 39, ο 40 δεν υπήρχε και έφευγε ο 40 με το στεφάνι και με παράπονο. Είδε ο φύλακας που τους φύλαγε το θέαμα, χριστιανός ημί. Και μπαίνει ο ίδιος στο στάδιο του αγώνα. Και η 40 έγινε ο 400. Όπως λέει, 12 ήσαν οι μαθητές. Ο ένας λιποτάκτησε, αλλά τη θέση του πήρε άλλος. Έτσι και εδώ. 40 ήσαν, έγινε λιποτάκτης ο ένας, τη θέση την πήρε ο φύλακας που ήταν πριν δωράτρης, αλλά τώρα ομολογεί Χριστό. Και πεθαίνει με τον ίδιο τρόπο που έφυγαν και 39. Έγινε ο 400. Ιερός ο αριθμός. Και αυτός μεν που αγάπησε τη ζωή έπεσε. Τέλος πάντων, αυτά τα είπαμε με λόγια δικά μου, προχωράω παραπέρα. Και έτσι, όταν ξημέρωσε, ενώ ζούσαν ακόμα που ξημέρωσε, λέει, ρίχτηκαν στη φωτιά και τα λείψαν από τη φωτιά, τα ρίξαν στο ποτάμι. Τους βρήκαν μισοπεθαμένους στη φωτιά, να τους κάψουν. Και αφού τρίξε φωτιά, μετά στο ποτάμι. Λέγει ο Άγιος Βασίλειος, ώστε τα αγωνίσματα των 40 μαρτύρων πέρασαν από ολόκληρη τη κτήση. Από ολόκληρη τη κτήση αγωνίστηκαν στη γη, πάνω στη λίμνη, υπέμειναν στον αέρα, έκανε υπομονή, αφού βυσούσε βοριάς δυνατός, υπέμειναν εκεί, ρίχθηκαν στη φωτιά, και τέλος τους δέχτηκε το νερό. Τέλος τους δέχτηκε το νερό. Στο ποτάμι. Ειδικός τους είναι ο λόγος που είπανε «Σε ευχαριστούμε Κύριε, περάσαμε μέσα από φωτιά και νερό και μας οδήγησες στην ανάπαυση, στην αναψυχή, στο δρόσισμα». Αυτό σημαίνει στο δρόσισμα. Αυτή είναι εκείνη που ήσαν ισχυροί σαν πύργοι και άντεξαν στις επιδρομές του άρχοντα και του επιγής και του διαβόλου. Δεν περιόρισαν τον εαυτό τους σε ένα τόπο, αλλά έγιναν, λέει, φίλοι οι Άγιοι αυτοί οι 40 σε όλες τις περιοχές. Χτίστηκε μετά ναός και μοιράστηκαν τα λείψανα των Αγίων και αγιάστηκε όλη η οικουμένη. Αυτό κάνει η Εκκλησία μας μέχρι σήμερα. Ενώ τους οδηγούσαν στη φωτιά τους Αγίους για να τους κάψουν, μια μάνα που παρακολουθούσε το τέλος του γιου της να πεθάνει ηρωικά, και αυτός θα λέγαμε, μια ευσεβής συναντήθηκε, έκανε προσευχή, παίρνει στην αγκαλιά το πεθαμένο σχεδόν παιδί, φοβούμενη μήπως σαν μάνα γυρίσει πίσω και αφήσει τον αγώνα. «Παιδί μου, και εσύ στους 40, το παίρνει στην αγκαλιά και το βάζει στην άμαξα επάνω να πάει μαζί με τους 40. Εδώ έχουμε
αντίστροφη συμπεριφορά, εντελώς αντίστροφη συμπεριφορά, μητρότητας. Δηλαδή, το φίλτρο της στοργής που διαθέτει η μάνα λέει, πέσε στη φωτιά μάνα για να σώσεις το παιδί. Πες στο πηγάδι να πνιγείς για να γλιτώσεις το παιδί σου. Στη θάλασσα για να το γλιτώσεις. Χίλιες φορές πέθανε για να σώσεις το γιο σου. Εδώ η μάνα έκανε το άλλο. Παιδί μου, πήγαινε για να ζήσεις αφού πεθάνεις. Πήγαινε για να ζήσεις αφού πεθάνεις. Δεν υπάρχει εδώ σαρκική στοργή. Υπάρχει ψυχική στοργή. Υπάρχει ψυχική στοργή. Τώρα να σταθώ για λίγο εδώ. Πόσοι δεν κάνουμε το έγκλημα από εμάς που καθόμαστε μαζί με τα παιδιά και τα εγγόνια και βλέπουμε την τηλεόραση με γυμνούς, με το ένα, με το άλλο, με το άλλο κλπ. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Αυτή η μάνα αύριο θα βρεθεί και θα πει, εγώ στραγγάλισα τη σαρκική στοργή για να ζήσει το παιδί μου μια ζωή. Εσείς στραγγαλίζετε την ψυχή του παιδιού για να ζήσει σαρκικά το παιδί. Για να ζήσει ωραία ζωή. Οι μητέρες ας διδαχθούν το παράδειγμα της καλής μάνας. Η μητέρα αντίκρισε να που πεθάνει περίπου η άλλη και ο γιος να ζει και το οδήγησε ίδια στο θάνατο. Πράγματι το παιδί αυτό ήταν βλασάρι από καλή ρίζα. Και τώρα τελειώνοντας ας δούμε πώς τελειώνει ο Άγιος στην ομιλία. Ο Σύνταγμα Ιερό, ο τι Άγιος Χορός, ο τι αδιάσπαστος συνασπισμός που είχε μια ψυχή, ο τι κοινή φρουρή του ανθρωπίνου γένους, τους έχουμε φρουρούς τώρα εμείς αυτούς Άγιους, τους 40 μάρτυρες, αγαθοί συμμέτοχοι στις φροντίδες, συνεργοί στην προσευχή μας είναι, πρεσβευτές όταν ζητάμε κάτι, δυνατότατοι, άστρα φωτεινά της οικουμένης, άνθη των εκκλησιών, λουλούδια που έχουν ως μη ευωδίας πνευματικής. Δεν σας κάλυψε το χώμα, αλλά ο ουρανός σας δέχτηκε. Ανοίχθηκαν σε εσάς οι πύρες του παραδείσου. Άξιο θέαμα στην αγγελική στρατιά. Όταν έδωνε οι άγγελοι 40 να ανεβαίνουν, είπαν, ω, δεχόμαστε εις άξιους με εμάς. Και μάλιστα παραπάνω, γιατί είχαν σάρκα και με σάρκα νίκησαν τους δαίμονες και έγιναν άγγελοι οι 40. Άνδρες επάνω στο άνθος της νεότητας που περιφρόνησαν τη ζωή, που περισσότερο από τους γονείς και από τα τέκνα αγάπησαν τον Κύριο, οι 40. Ενώ περνούσαν αυτό το άνθος ηλικίας, περιφρόνησαν την πρόσχερη ζωή για να δοξάσουν με τα μέλη τους τα ανθρώπινα το Θεό, με το να γίνουν θέαμα στον κόσμο και στους αγγέλους και στους ανθρώπους. Εσήκωσαν αυτούς που είχαν πέσει, στερέωσαν τους αμφίβολους, εδιπλασίασαν τον πόθος εκείνους που ήσαν ευσεβείς. Όλοι αφού ήρθαν από ένα στεφάνι νίκης, ένα τρόπαιο, στεφανώθηκαν από τον Ιησού Χριστό, που είναι Κύριός μας, στον οποίο πρέπει δόξα και η δύναμη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό που μας αξίωσε να δούμε και να ζήσουμε όσο μας είναι δυνατόν το μαρτύριο των Αγίων και να καταλάβουμε πολύ καλά ότι με αίματα είναι ποτισμένη η Εκκλησία και όχι με χωροεσπερίδες, με αίματα και όχι με αξιώματα.
με θυσία ανθρώπινης ζωής και όχι με θυσία στους ψευδοθεούς της σύγχρονης εποχής που υπάρχουν. Γιατί υπάρχουν και σήμερα ψευδοθεοί που λατρεύουν οι άνθρωποι μέχρι απασίας, μέχρι θανάτου. Έχουμε να το χωνέψουμε αυτή τη στιγμή εδώ. Είναι και οι 40, γιατί μιλάμε με αυτούς. Αυτή λέει, δεν ήσαν ένα, δεν ήσαν δύο. Και λέει ο Κύριος, όπου είναι δύο μαζεμένοι στο δικό μου όνομα, είμαι και εγώ στη μέση. Μα εκεί ήσαν 40 και μιλούσαν με μία γλώσσα μόνο, μία γλώσσα. Μία γλώσσα είχαν. 40 γλώσσα, αλλά γλώσσα μιλάμε. Δεν έχει δυσκολία η συνεννόηση μεταξύ χριστιανών. Μου έλεγε μια διευθύντρια εδώ κάτω στο κέντρο υγείας ότι την προσκαλούσε μία κυρία στο εξωτερικό να δει το πατέρα Εφραίμ της Μονής Φιλοθέου άλλοτε ηγούμενος που είναι Άγιος, έχει χτίσει 20 μοναστήρια στην Αμερική και θα καταλάβουμε γιατί πως τα χτίσε αυτός ο ένας άνθρωπος 20 μοναστήρια όσο και το Αγίου Όρους ένας μέσα σε λίγα χρόνια. Λέει, της λέει, έλα να δεις το ξεμολόγο μου να διαπιστώσει την αγιότητά του. Είχε έρθει ένας, λέει, Γάλλος, Ισπανός, δεν θυμάμαι τι ήταν. Μπροστά ήμουνα εγώ, της λέει. Μίλαγε ελληνικά ο γέροντας, μίλαγε ισπανικά όλας και συνεννοιώτησα. Βρέστε πως συνεννοιώτησα. Είχα τύχει εγώ, στο γέροντο Παΐσιο. Ήταν ένας Γάλλος και συζητούσαν οι δυο τους. Και λέω, πού ξέρει γαλλικά ο γέροντας. Τότε που τον είχα δει πριν 30 χρόνια. Εκεί γύρω περίπου. Να όμως που καταλαβαίνω τώρα πώς συνεννοιόταν ο Πάτερ Παΐσιος με τον Γάλλο, ένα νεαρό παιδί. Έχουμε μαζί μας αυτόν που κυβερνάει τον κόσμο. Θέλουμε, το καταλαβαίνουμε, ζούμε. Δεν το καταλαβαίνουμε, είμαστε πεθαμένοι από εδώ. Αλλά όχι. Ζούμε γιατί ζούμε με τους μάρτυρες. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Πάτερ ημών, ο Αγίος ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το όνομά σου, ως εν ουρανώ και επί γης, τον άρχον ημών των θεμελιούσεων, δώσε ημίν σήμερα, κάθε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών. Και μη συνεχίσει μα το θεσμό, αλλά ρίσει μα από το πονιού. Οι μάρτυρε σου, Κύριε, εν διαθλήσει αυτών. Στεφάνου σε κομίσαντο τη αφθαρσία εξού του Θεού ημών. Σφόντε γα την ισχύ σου, του τυράννου καθήλων. Έθραυσαν και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση. Αυτόν τεσί και σύε, Χριστέ ο Θεό. Σώσον τας ψυχάς ημών, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Βοήθειά μας. Την άλλη Δευτέρα πάλι εξήμισε εδώ. Γεια σου Γιώργο. Κύριε, δεν το πάσα, δεν το πάσα. Πάρτε πως είναι. Έλα, δεν βλέπω κανένα, έλα όπως, κάνε τη δουλειά σου, μία νύχτα και αγόρασα την αιώνια ζωή, μία νύχτα, αγόρασα την αιώνια ζωή.